Με μαζική συμμετοχή από όλη την Κρήτη συνέχισαν οι υγειονομικοί του νησιού τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας την υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση, όπως λένε, της δημόσιας υγείας. Αποδεικνύει ότι δεν θα αφήσουμε τα νοσοκομεία μας στα κοράκια των επιχειρήσεων, στα κοράκια των ΜΚΟ. Ο αγώνας θα συνεχιστεί για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεά σύστημα υγείας. Ζητάμε δικαίωση, ζητάμε μόνιμες προσλήψεις και ζητάμε οι συμβασιούχοι όλοι να μονιμοποιηθούν. Ισχυρή δημόσια υγεία, παιδιά, για όλους. Μετά τα μαζικά συλλαλητήρια σε Ρέθυμνο και Ιεράπετρα, το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο από τις Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ Κρήτης, τα Σωματεία Εργαζομένων των Δημόσιων Νοσοκομείων Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λεσεθιού και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Ιατρικής και Σχολών Επιστήμης Υγείας και Πρόνοιας Ηρακλείου είχε μεγάλη συμμετοχή και παλμό, όπως επίσης ξεκάθαρο αποστόλη σαν μήνυμα ότι δεν θα σταματήσουν να αντιδρούν αν η κυβέρνηση δεν σταματήσει αυτή την πορεία προς την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο κόσμος έχει έρθει μαζικά για να υποστηρίξει το δικαίωμα για δημόσια δωρεάν υγεία και ο λόγος που κινητοποιείται δεν είναι γιατί το κινητοποιούν κάποιοι εναντίον της κυβέρνησης, αλλά ο κόσμος κινητοποιείται από τα προβλήματα. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας ειδικά έχουν τεράστια προβλήματα. Συνεχίζουμε τους αγώνες για δωρεάν υγεία και προστασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του ελληνικού λαού μετά τη μεταπολίτευση. Ζητώντας να μην οδηγηθεί σε λουκέτο κανένα νοσοκομείο και να γίνει ουσιαστική στελέχωση, οι υγειονομικοί ξεκαθάρισαν ότι η πληγή των αποχωρήσεων γιατρών από τα νοσοκομεία λόγω της πίεσης που ασκείται από το ελάχιστο προσωπικό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με μετακινήσεις γιατρών, την ώρα που ως μονόδρομο, όπως τόνισαν, χαρακτήρισαν τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να μην καταρρεύσει η υγεία. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αν δεν πάρει την υπόθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα χέρια του, πολύ σύντομα το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι μια ιστορία, δεν θα είναι μια πραγματικότητα. Στην υπόθεση του δικαιώματος στη δημόσια περίθαλψη δεν χωράνε κομματικοί διαχωρισμοί και προεκλογικά παιχνίδια, πρέπει να γίνει υπόθεση όλου του λαού. Στο πλευρό των υγειονομικών βρέθηκαν πολίτες, αλλά και εκπρόσωποι φορέων από χώρους όπως η εκπαίδευση, η αυτοδιοίκηση, σωματεία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, αλλά και σύλλογοι εργαζομένων. Διεκδικούμε το αυτονόητο, δηλαδή να συνεχίσει η υγεία να παραμένει στο δημόσιο χαρακτήρα της. Δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε όλοι οι εργαζόμενοι για να βρεθούμε στο ξέφωτο, τον αγώνα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, για γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ζητώντας από την κοινωνία τη στήριξη σε έναν αγώνα που πλήττει, όπως είπαν, συνολικά τους πολίτες, οδηγώντας τη δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε πλήρη απαξίωση και στην έλλειψη οποιασδήποτε μέριμνας για όσους δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για τις παροχές υγείας.